και αρχίζουν κάποιοι και αυτοί, εντάξει, τις αρμοδιές θα κάνεις Κατάμεστη ήταν η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, καθώς το ενδιαφέρον κατοίκων του Δήμου για την εκπαίδευσή τους σε θέματα πρώτων βοηθειών είναι μεγάλο. Ο Δήμος Ορεστιάδας, σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, πραγματοποίησε πρόγραμμα εκπαίδευσης πολιτών στις πρώτες βοήθειες, όπου εθελοντές διασώστες ενημέρωσαν για τη σωστή αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. Σε συνεργασία με τους Δήμους και κοινότητες Ελλάδος, γυρίζουμε όλη την Ελλάδα και κάνουμε μαθήματα, σεμινάρια πρώτων βοηθειών, που είναι τόσο απαραίτητα για κάθε οικογένεια. Είναι εύκολο διότι δεν αφορά νοσηλευτές και γιατρούς, αλλά τον απλό πολίτη με απλά πράγματα μέχρι να έρθουν οι επαγγελματίες για τη δουλειά αυτή. Ο εθελοντισμός στην Ορεστιάδα βρίσκει πρόσφορο έδαφος, κάτι που αποδείχθηκε και με τη συμμετοχή των πολιτών στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Ειδικά εδώ στην πόλη σας έχετε πάρα πολύ κόσμο. Η συμμετοχή είναι από τις μεγαλύτερες που έχουμε δει. Το επίπεδο του εθελοντισμού στην Ορεστιάδα με ικανοποιεί πάρα πολύ και δείχνει ότι ιδίως σε αυτήν την χρονική συγκυρία που βρισκόμαστε, με τέτοιες δράσεις, με τέτοια διάθεση κυρίως, μπορούμε και να καλύψουμε αδυναμίες που υπάρχουν σε διάφορους τομείς, αλλά το κυριότερο να θωρακίσουμε, να γιγαντώσουμε αυτό που λέμε όλοι μας αλληλοβοήθεια, συμπαράσταση στον αδύναμο και ειλικρινά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους. Πολύ σημαντικό είναι αν κάποιος βρεθεί μπροστά σε έκτακτο περιστατικό και δεν γνωρίζει από πρώτες βοήθειες να καλέσει άμεσα ασθενοφόρο και να λάβει οδηγίες. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά στον άνθρωπο που χρειάζεται βοήθεια. Αν δεν ξέρει να μην κάνει τίποτα γιατί μπορεί να κάνει κακό, το μόνο που θα πρέπει να κάνει είναι να πάρει το 166, να ζητήσει βοήθεια από το ΕΚΑΒ και οδηγίες από αυτούς. Πολλές φορές στην προσπάθειά μας να βοηθήσουμε αντί να κάνουμε καλό, κάνουμε κακό. Καλό είναι λοιπόν αν δεν ξέρουμε να μην επεμβαίνουμε. Θα βάλουμε για να κάνουμε την υπερέκταση. Εγώ που έχω ένα μεγάλο κοιλιακό, πηγαίνω λίγο πιο πίσω για να μην πιέζει το κοιλιακό. Εσύ που είσαι λεπτό κορίτσι, μπορείς και από πάνω.